Σήμερα φοράς πάρα πολύ ωραίο πουλόβερ τώρα από ό,τι βλέπω. Για, πες τα μου, σε σημείο δηλαδή που το ζηλεύω θα το ήθελα και εγώ αυτό δεν το πουλόβερ. Δεν θέλει να με πνίξεις την αγκαλιά, δεν πες τα μου. Είσαι πολύ αυτό το φλούφλι, έτσι δεν λέγεται. Φλάφλι. Φλάφλι, πώς λέγεται φλούφλι, αυτό. Ναι. Τώρα μια συγγνώμη, αλλά θα το πω. Είναι αρκουδάκι σήμερα, είναι teddy bear. Μαρία. Δεν μπορώ να μην το πω, αφού είναι πολύ κουκουλιάρικο αυτό που φοράς. Κουκουλιάρικο, αλλά... Μου κάνεις teddy bear. Ναι, δεν μπορώ. Έλα, Παναγία μου πάλι. Σε τι μαλακία πάλι. Εγώ γιατί είμαι υποχρεωμένο να τραγουδάω μαζί με τον Έλβις. Όχι, το πας ωραία για πες. Κάνε νόημα, τρο. Είσαι teddy bear. Τη Δήμητρα από Κέρκυρα, Μιχάλη, καλημέρα. Από Κέρκυρα. Oui. Comment allez-vous, bonjour, madame. Bonjour. Τι λέει η ηρωική Κέρκυρα, τι λέει η ηρωική Κέρκυρα. Τι να λέει η ηρωική Κέρκυρα, 8,5 βαθμούς έχουμε. Τι πάρα 8,5. Πολύ κρύο. Αλήθεια. Κρύο. Κρύο. Ναι, Κέρκυρα, Κέρκυρα με το Ποντικονήσι. Α, βέβαια. Με το Ποντικονήσι και έχω και το Σπύρο, 7 χρονών το γιο μου που σας ακούμε το πρωί. Ψοφάμε στο γέλιο. Δεν είστε οικογένεια σοβαρή αυτή, αλλά μπασπέτους. Για πείτε μου, ναι. Μας κοιτάει ο κόσμος στο αυτοκίνητο και λέει τι κάνουν αυτοί οι μαναγκαγιός πρωί-πρωί στο αυτοκίνητο. Ακούμε τσαούσο, ακούμε τσαούσο, να τους το δηλώσετε αυτό. Λοιπόν, λέω μπορεί να τα ξέρεις αυτά τα νέα, αλλά θα σου πω με λεπτομέρειες, γιατί όντως εσύ, η Kate Middleton, με την αδερφή της την Πίπα, θα ανοίξουν εταιρεία με οργανικά φαγητά. Το ξέρω. Και θα μαγειρεύουν οι ίδιες. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν ήδη ξεκινήσει. Απλά έχουν κάποια θεματάκια μεταξύ τους. Λοιπόν, επειδή έχουν κάποιους κήπους, γιατί είναι οργανικά και δεν είναι εκτός από φάρμακα και αυτά, έχουν μοιράσει. Τους έχει δώσει μεγαλειότατη, τους έχει δώσει κάποια στην γωνία αριστερά από πίσω από το. Ακριβώς. Από το πέφτω το τεράστιο τους έχει δώσει. Λοιπόν, έχουν χωρίσει τι θα μαζεύει κάθε μία. Η Κέιτ Μίτλετον τις ντοματούλες, η Πίπα τα γκουράκια, η άλλη τα κολοκυθάκια και αυτά. Με πάει παραλία. Θέλει τώρα να τα ακούσει. Παιδιά, δεν φταίω εγώ. Και θα φτιάξουν έλα. Ναι, και θα φτιάξουν λοιπόν την εταιρεία για να μαγειρεύουν και όλα αυτά τα φαγητά. Αλλά τι γίνεται. Ποιος θα μαγειρεύει κυρίως. Η Πίπα, παιδιά. Έτσι, α, η Πίπα. Προς επίρρωση του ρητού, αυτό το φαγητό είναι Πίπα. Ρε Σιμίχα. Το ρητό το λέει. Αφού είναι αυτινής, λογικό. Το ρητό. Am I wrong? Το ξέρετε ότι γκρινιάζουν και τα πουλιά, τα θηλυκά στα αρσενικά. Και όταν το αρσενικό τιτίβιζε λιγότερο από 40 φορές, το θηλυκό φερόταν σαν να μην είχε πιστεί για τη δικαιολογία, γιατί λένε και αυτά δικαιολογίες. Η ίδια, παιδί μου, τι αρσενικό να είσαι πουλί, τι αρσενικό να είσαι άνθρωπος, το ίδιο πράγμα είναι. Είδες. Ίδια γκρίνια έχετε. Λοιπόν, ίδια γκρίνια έχουμε γιατί καθυστερούν, λένε να επιστρέψουν και αυτά στο σπίτι. Ναι, αλλά άμα χρειαστεί. Έντονα. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Είμαι εγώ το αρσενικό πουλάκι. Ναι, τι πρέπει να κάνω κάτι στις 6:30-5:00 το πρωί, πρέπει να σηκωθώ και να φέρω ακριβώς, τροφή. Ακριβώς. Πάω λοιπόν, φεύγω ρε παιδί μου από το Μαρούσι, ας πούμε, που είναι η φωλιά μας. Ναι. Και κατεβαίνω πετώντας, φτάνω Κολωνάκι. Ωραία. Α, σε πόση ώρα το κάνεις αυτό. Ανάλογα, ό,τι γκάζια θέλω. Ναι, σε ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο. Τρίλεπτο. Είναι παιδιά, δεν έχει εμπόδια στον ουρανό. Μεγάλο που λέμε το κάνεις σε τρίλεπτο. Μεγάλο, θα σε κάτσε να το διευκρινίσουμε. Με φαντάστηκες ποτέ μικρό. Τώρα. Και προσγειώνομαι στην πλατεία. Να τα καφέ, να τα αυτά. Εκεί δεν έχει τίποτα. Άντε κανένα ψίχουλο από κανένα τοστάκι που τρώει να πούμε το. Εσύ γιατί γκρινιάζεις, εσύ γιατί δεν. Γιατί Μιχάλη δεν γυρνά στα 4-5 λεπτά. Σε περιμένω ακόμα και έχει σκοτεινιάσει. Πού είσαι. Κοιτάω να δω το πουλί πουθενά. Πουθενά. Πού είσαι. Είσαι περίεργο πουλί. Εγώ ή αυτή. Πού να το δει το πουλί. Πώς να το δει. Ότι καταλήξαμε σε μένα τώρα πώς έγινε αυτό. Υπάρχει περίπτωση. Πώς έγινε. Είναι αδύνατον. Περίμενε εσύ και δεν. Ποτέ πουλί. Πουλί όμως ποτέ. Άμα δεις πουλί, σφύρα μας. Για ένα ρόλο, Μιχάλη μου έτρωγε 20 μέρες μπρόκολο και νερό. Δεν ήταν για να μπαίνει στο δωμάτιό της. Μόνο μπρόκολο και νερό, άστο. Ποια ήταν αυτή που το έκανε αυτό. Η Τόνια Σωτηροπούλου, η όμορφη Τόνια Σωτηροπούλου. Για την ταινία το James Bond. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Για το Skyfall είναι αυτό. Ρε παιδιά. Σου ζήτησα εγώ στην κοιμιότυπα. Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι άλλο. Ποια είναι αυτή. Ποια είναι αυτή. Τι ξυνή λένε αυτή. Η Τσιλίρα. Ε, μα ακριβώς. Μικαέλα Ιωνά. Αυτή, δεν την ξέρω την κυρία. Τη βλέπεις και λες να, η Ιωνά. Η Ελένη Ψυχούλη, γνωστή. Το φιλί με τον αγαπημένο της στο Instagram. Τι εδώ το Μιχάλη μου φιλιέται. Ναι. Στο Instagram με τον σύντροφό της και έγραψε. Βγάλαμε το πρώτο. Αναφερόμενη στο τσίπουρο που έχει στο χέρι. Α, πίνει και αυτός μάλιστα. Πίνει και αυτός. Πιθανόν μόνο μεθυσμένος μπορεί να τη φιλήσει. Κατερίνα Δημητρόγλου, Θοδωρή Θεοδωρόπουλο. Τι τρέχει ανάμεσά του. Δεν με ενδιαφέρει καν. Ούτε εγώ, δεν ξέρω ποιοι είναι. Να πλησιάσει η κάμερα κοντά, ησυχία.
Το σκίζω, δεν ενδιαφέρει. Τη χλαμίδα εδώ. Από την μακρινή αρχαιότητα, όλες οι ανθρώπινες κοινωνίες, Μαρία και παιδιά, αγαπητά παιδιά, ναι, συνήθιζαν να χρησιμοποιούν διάφορες χειραψίες και χαιρετισμούς και για να πάρουν κάποιο όρκο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, άλλοι σηκώναν το χέρι, άλλοι. Ναι, ναι. Κατά κανόνα, οι συμβολικές αυτές χειρονομίες, οι χειραψίες και οι χαιρετισμοί γίνονται με την χρήση των χεριών. Να, το αυτό που είπα. Άλλωστε, οι ίδιες αυτές οι λέξεις έχουν ως κύριο συνθετικό τους τη λέξη χέρι. Σε αυτή τη μεγάλη ποικιλία ανθρώπινων χειρονομιών υπάρχει ένας που φαίνεται ότι είναι ο αρχαιότερος από όλους. Στην αρχαία Ρώμη, λοιπόν, όταν ένας άνδρας κατέθεται στο δικαστήριο, έπρεπε να ορκιστεί. Ωραία. Πού ορκιζότανε? Πού μπορεί να ορκιζότανε? Δεν μπορώ, κολλάω. Κολώνω. Πού καλέ? Στους όρκους του. Πού ορκιζότανε? Παναγία. Αν είναι δυνατόν. Τότε ήταν ο Δίας και αυτή και η Ήρα, ας το πούμε, μην το μπλέκει. Πού ορκιζότανε? Έλεγε να. Δηλαδή. Θα πεις την αλήθεια, να. Ναι, βεβαίως. Πού θα ορκιστείς? Να, εκεί. Ναι, εκεί. Έτσι. Ορκίζεσαι? Να. Εντάξει, παιδιά. Αυτό τους απέτρεπε από το να μαρτυρήσουν ή να ορκιστούν ψευδώς. Εντάξει. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα. Μ' αγαπάς? Ναι. Ορκίσου λοιπόν. Τώρα εδώ, ορκίσου. Ορκίσου. Είσαι οφθαλμολάγνα. Εντάξει για σένα, να. Ένας Ιαπωνέζος μπήκε σε ένα κατάστημα κρατώντας ένα μαχαίρι για να κλέψει. Μπήκε μέσα. Όλοι όρθιοι είναι καρακιώστητες. Όταν συνειδητοποίησε ότι δεν φορούσε μάσκα, είχε ξεχάσει. Πήγε στο ταμείο. Έλα εδώ μωρί, δώσε μου ό,τι έχεις. Του λέει αυτή. Μην με σκοτώσετε, έχω μόνο 80 yuan. Τα 80 yuan δεν τίποτα, είναι 30-40 ευρώ. Τρελάθηκε αυτό. Θα σε χτίσω και θα σε ψάξω, να δω τι λεφτά έχεις πάνω σου. Αυτή επέμενε. Μην με αναγκάσετε να φωνάξω την αστυνομία γιατί τη φοράτε και μάσκα. Τρελάθηκε αυτό. Τι μαλάκα είμαι. Και σκόνηκε και χτύπησε και την πόρτα και έφυγε. Σε παρουσιάζω. Ποια είναι αυτή? Τη Λίντα Κουλέτσιου. Μωρέ και Κουλέτσιου και Ξεκουλέτσιου είναι. Τι είναι? Από τα 17 χρονών, Μιχάλη μου ασχολείται. Ναι, ετών. Ασχολείται με το bodybuilding. Μάλιστα. Α, και είναι από τις λίγες γυναίκες στην Ευρώπη, Μιχάλη. Έτσι. Πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Είναι φρουρός υψηλών προσώπων. Ναι, με. Πάρα πολύ ωραία. VIP. Πολύ ωραία, παιδιά. Ωραία. Να αλλάξω τους δικούς μου να φέρω αυτήν. Εκδηλώσεις προσφοράστην αυτό. Ναι. Ladies εδώ πέρα. Μάλιστα. Εδώ ποια είναι η. Κυρία Πρίνου. Ποια είναι αυτή? Πρίνου Μπουκουβάλα, εδώ. Τι Μπουκουβάλα? Α, η κυρία Άλκης. Α, μάλιστα. Και η Άντζη Μαργαρίτη Άντριους. Ναι, αλλά η Άντζη Μαργαρίτη πρέπει να πάει στην Πρίνου. Γιατί? Παναγία μου. Πάμε παρακάτω, ρε παιδιά, πάμε παρακάτω. Ρε Μιχάλη. Πόσες φορές έχω πει αυτές τις μέρες, ρε Μιχάλη. Μπακουβάλα, αγάπη, γλυκιά μου. Α, είναι μπακουβάλα αυτό. Τι σημαίνει τώρα που κάνω δουλειά? Παναγία μου, έχω έκτακτο. Τι συμβαίνει? Γρηγόρης Αρναούτογλου. Δεν θα ήθελα να είμαι Πέτρος Κωστόπουλος. Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι κανένας από τους δύο. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία μου, ποια είστε? Η Μάρα είμαι. Η Μάρα, τι κάνετε, Μάρα? Καλά, Μιχαλή. Πάρα πολύ ωραία. Πού βρίσκεστε τέτοια ώρα, Μάρα, 8 και 18? Είμαι σπίτι τώρα. Σπίτι, πάρα πολύ καλά. Ωραία. Λοιπόν, σε ποια περιοχή μένετε? Άνω Ηλίθια. Στάνω Ηλίθια, για να δούμε λοιπόν. Ελάτε, θα σας δώσω στοιχεία να βρούμε την πλατεία. Λοιπόν, το όνομά της οφείλεται σε ένα δέντρο. Παλαιότερα εκεί η Μάρα υπήρχε. Παλιά, πολύ παλιά. Υπήρχε τζαμί εκεί το οποίο αργότερα κατεδαφίστηκε. Πολλά χρόνια πριν. Δίπλα από την πλατεία, δίπλα, ναι, κοντά, πολύ κοντά, κάνουν τέρμα κάποια λεωφορεία. Ακριβώς κάτω από την πλατεία λειτουργεί μεγάλο υπόγειο γκαράζ. Πήγα τις προάλλες στοιχεία, δεν το ξέρω, είναι εκπληκτικό. Μόνος μου ήμουν. Επίσης υπάρχει άλσος ακριβώς δίπλα στην πλατεία. Εκεί γίνεται κάτι που έχει. Υπάρχει και μια, συνήθως κάνουν και μια ανθοκομική έκθεση. Μήπως το ξέρεις? Είναι προς βόρεια προάστια. Πλατεία Πλάτανο στην Κηφισιά. Ναι! Βεβαίως! Το πέτυχες. Είμαι φλόγα, είσαι φωτιά. Είμαι σκοτάδι και ψάχνω το φως. Όταν σ' αγγίζω, μου έρχεται. Νιώθω την αλλαγή μέσα μου. Σαν κηδεία κάνει η καμπάνα. Πάρε με ψηλά. Πάρε με ψηλά. Μπάλα φωτιάς. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ποιος είναι εκεί? Ειρήνη. Γιατί γελάς, Ειρήνη? Τι να κάνει? Γελάω γιατί είπε και το έλεγα τίποτα από όσα είπε. Ωραία. Ποιο είναι το τραγούδι? Δεν ξέρω. Δεν πειράζει, έχασες.
Ναι, γεια σας. Ελάτε, κυρία μου, μιλήστε, μην με εκνευρίσετε γιατί σήμερα. Ελάτε, παρακαλώ. Είναι καλή. Από τα μούτρα την πήρε την κοπέλα. Ποια είστε, παρακαλώ. Η Ελένη. Τι κάνεις, Ελένη, είσαι καλά. Καλά, μια χαρά. Και ποιο ήταν το τραγούδι που τραγούδισε? Το Φάιστον. Καλέ, μπράβο. Λυκνίζοντας προκλητικά το κορμί τους, δύο γυναίκες επιχείρησαν να κακοποιήσουν σεξουαλικά άνδρα σε βενζινάδικο της Ουάσιγκτον. Παιδιά, δεν λέγεται κακοποίηση το αυτό, τώρα δεν ποιος το γράφει. Εντάξει, τώρα, γιατί. Αυτά. Τι θα πει κακοποίηση. Προσπάθησαν να τον κάνουν ευχαριστηθεί. Το βίντεο που κατέγραψε τη σκηνή από τον βενζινάδικο δείχνει τις δύο γυναίκες να προκαλούν τον άνδρα ενώ εκείνος μιλάει στο τηλέφωνο. Η μία κάνει την αρχή και η δεύτερη γυναίκα συνεχίζει. Του μιλάει στα αυτή όσο ο ίδιος ασχολείται με το κινητό του. Του λέει διάφορα. Και προσπαθεί να απομακρυνθεί ο βλάκας. Ναι. Δεν πρόκειται περί βλάκα προφανώς. Ενώ ταυτόχρονα η άλλη τον πιάνει στα απόκρυφα και τον χαϊδεύει. Έλα, ντροπή τώρα αυτό. Ντροπή. Τι θα πει ντροπή. Μιχάλη, ντροπή, δεν ήθελα. Οι χρήστες του ίντερνετ, γιατί είδανε το ανέβηκε το. Δεν έμειναν απαθείς και σχολίασαν αρνητικά το περιστατικό. Προ τα που είναι η Ουάσιγκτον. Από εκεί. Να. Λοιπόν, οι άνδρες μάλιστα δεν δίστασαν λέει να αναφέρουν ότι όσο παράνομο είναι να παρενοχλούν οι άνδρες τις γυναίκες, άλλο τόσο είναι οι άνδρες να γίνονται θύματα του άλλοτε αδύναμου φίλου. Αηδίες. Συγγνώμη να σου πω κάτι. Αηδίες. Εμένα και δεν μου έχει συμβεί αυτό. Θα πάω να στηθώ στα βενζινάδικα από αύριο. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.